νομίζω ότι οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι μικρομεσαίοι καταλαβαίνουν ότι η προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι λεφτά υπάρχουν δεν ήταν ένα ψέμα, αλλά ήταν μια μεθοδευμένη πρακτική ότι λεφτά υπάρχουν στους μισθούς των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανθρώπων του ΜΟΚ και της εργασίας. Συνειδητοποιούν επίσης ότι η ενοποίηση της Ελλάδος το 2001 από τον κύριο Σιμίτη ήταν μια εικονική πραγματικότητα και βεβαίως συνειδητοποιούν ότι αυτή η εικονική πραγματικότητα και η ένταξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη γνώριζαν και οι εταίροι μας και ότι υπάρχουν και υποθηκευμένα περιουσιακά στοιχεία του ελληνικού δημοσίου τα οποία σήμερα ο ελληνικός λαός αγνοεί. Τα μέτρα για τη σωτηρία της πατρίδας που παρουσιάστηκαν ως μονόδρομος για την έξοδο από την κρίση, μια κρίση για την οποία εμείς εργαζόμενοι δεν έχουμε καμία ευθύνη, εκτός από κοινωνικά άδικα, αποδείχθηκαν και αναποτελεσματικά. Η κοινωνία οδηγείται στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Η ύφεση μεγαλώνει. Η ανεργία έχει πάρει πρωτόγνωρες διαστάσεις. Μισθοί και συντάξεις περικόπτονται. Τα εργασιακά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα καταργούνται. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις κλείνουν. Η συνταγή που ακολουθούν κυβέρνηση, Διεθνές Πνευματικό Ταμείο και Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο δεν αποτελούν φάρμακο για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, αλλά οδηγούν σε διαιώνιση και μεγέθυνση των προβλημάτων. Στα πλαίσια αυτών των πολιτικών, οι δημόσιες υπηρεσίες, τα δημόσια κοινωνικά αγαθά και οι ίδιοι εργαζόμενοι στο δημόσιο αντιμετωπίζουν μια συνεχή αδιάκοπη και γενικευμένη επίθεση. Τα αντιλαϊκά μέτρα δεν έχουν τελειωμό. Το εισόδημά μας μειώθηκε κατά 25% μέσα από την περικοπή του 13ου και 14ου μισθού και των επιδομάτων μαζί με τα πρόσθετα φορολογικά μέτρα. Που καταργεί τις επιχορηγήσεις στα ασφαλιστικά μας ταμεία, που δεν εγγυάται την απόδοξη εφάπαξ και συντάξεων, που καταργεί τις οργανικές θέσεις, που αλλάζει χωρίς προειδοποίηση το εξεταστικό σύστημα παραμονές εξετάσεων, που φέρνει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα με πάρα πολλές αφορμές. Η κυβέρνηση και η Τρόικα τσακίζουν ό,τι χτίσαμε με αγώνες και θυσίες τις τελευταίες δεκαετίες και καταστρέφουν και τα τελευταία ψήγματα της κοινωνικής συνοχής και της δημοκρατίας. Τσακίζουν μισθούς, συντάξεις, εργασιακές σχέσεις. Τσακίζουν την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πρόνοια. Το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμοσπολιτικής θα δώσει το τελευταίο χτύπημα σε ό,τι έχει απομείνει. Η εκποίηση της δημόσιας περιουσίας και η εμπορευματοποίηση όλων των συλλογικών αγαθών στην οποία προχωρούν μας οδηγεί σε ένα νέο μοντέλο κοινωνίας. Ένα μοντέλο γενικευμένης φτώχειας όπου οι πιο αδύναμοι σπρώχνονται στο περιθώριο και την απόγνωση. Πουλάνε την παιδεία, όλα τα πουλάνε στην ολιγαρχία. Πουλάνε την παιδεία, πουλάνε την παιδεία, όλα τα πουλάνε στην ολιγαρχία.